Λιοντάρια μου, κάτι απρόσμενο συμβαίνει σήμερα. Μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, είναι πολύ καλή αυτή η αλλαγή. Αν είστε το πρώτο δεκαήμερο, κάτι που καθυστερούσε. Αν είστε σπουδαστές, αν θέλετε να ταξιδέψετε, αν έχετε κάποιες υποθέσεις οι οποίες καθυστερούσαν, τώρα έρχονται στο προσκήνιο. Ενώ η κοινωνική σας ζωή είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Θέματα εργασίας και υγείας θα πρέπει να τα μελετάτε πολύ προσεκτικά. Και οι επιχειρηματίες και γενικά άτομα κύρους θα πρέπει να προσέχουν γενικά τις κινήσεις τους όλο αυτό το 15ήμερο και όχι μόνο. Η Παρθένη μας, ένα θέμα που είχε καθυστερήσει και που έχει σχέση με οικονομικά άλλων, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, φαίνεται να προχωράει, αλλά αυτόν τον καιρό μπορεί να είστε αρκετά πιεστικοί με τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Θέλετε να κάνετε αυτό που θέλετε και αυτό πολλές φορές μπορεί να χαλάει τις καταστάσεις. Μην είστε πιεστικοί λοιπόν με τους άλλους, ενώ αντίθετα η Αφροδίτη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς. Ενδεχομένως η συναισθηματική σας ζωή να πάρει ένα νέο δρόμο και να είναι ιδιαίτερα έτσι, ενδιαφέρουσα. Ζυγή των πρώτων ημερών. Αυτές οι μέρες είναι καλύτερες. Μπορείτε να συζητήσετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Όμως γενικά, επειδή μέχρι τον Νοέμβριο ο Κρόνος επιστρέφει και πάλι θέματα που είχαν προκύψει από το Δεκέμβρη και μετά, για προσέχετε οικογενειακά ή θέματα ακίνητης περιουσίας. Όποτε λέω οικογενειακά, να βάζετε μέσα και τα θέματα της ακίνητης περιουσίας που απασχολούν πάρα πολλούς Έλληνες. Το δεύτερο δεκαήμερο, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 11 του μηνός, υπάρχει μεγάλη ένταση, κρυολογήματα, μικροατυχήματα, μπορεί πολύ να μετακομίζετε, να μετακινήσετε ή να έχετε κάποια θέματα. Ενώ των τελευταίων ημερών, τελευταίες μέρες, έχετε κάποια απρόβλεπτες αλλαγές σε σχέση με ανδρικά πρόσωπα. Προσέχετε, μη μαλώσετε ή φροντίστε ηλικιωμένα πρόσωπα αν σας έχουν ανάγκη και τα έχετε παραμελήσει. Για τους Σκορπιούς είναι μέρες έντασης, ενδεχομένως να είστε πολύ επικριτική με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Ένα θέμα εργασίας σήμερα θα σας απασχολήσει, ενώ οι σχέσεις με τους άλλους φαίνεται ότι βελτιώνονται αυτόν τον καιρό και γενικά για σας ο Κρόνος το πρώτο δεκαήμερο θα μπορούσα να πω ότι είναι, θα κάνετε έναν απολογισμό ο οποίος είναι ιδιαίτερα θετικός και αργά και σταθερά μπορεί να κάνετε βήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τοξότες του Νοέμβρη είστε σε μια πολύ καλή φάση, μπορείτε να προγραμματίσετε σχέδια που έχουν σχέση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με συζητήσεις που είχατε κάνει, με κάποιες καθυστερήσεις που είχατε και τώρα έρχονται στο προσκήνιο. Εκείνα τα οικονομικά βέβαια σας ταλανίζουν όπως όλους μας, αλλά αυτό τον καιρό οι τοξότες των τελευταίων ημερών θα έχετε μία αλλαγή η οποία είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για σας, μπορεί να αποδώσει πολλά, ενώ θέματα εργασίας ή υγείας στην εργασία σας, όσοι εργάζεστε, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γοητεύονται από εσάς και γενικά να βοηθήσουν τα σχέδιά σας. Εγώ κύριε των πρώτων ημερών, ενώ έχετε ένα θέμα οικογενειακό το οποίο συζητάτε, ο Κρόνος επανέρχεται, σας θυμίζει γεγονότα που έγιναν από τα Χριστούγεννα περίπου και μετά. Θα πρέπει να προσέχετε ηλικιωμένα πρόσωπα ανδρικά της οικογένειάς σας και γενικά να μην πέσετε σε σφάλματα. Το δεύτερο δεκαήμερο, προσοχή στις εντάσεις που μπορεί αυτόν τον καιρό. Ο Άρης ανεβάζει την αδρεναλίνη μας, δηλαδή πολλές φορές, άλλες φορές είμαστε ήσυχοι και αντιμετωπίζουμε γεγονότα και άλλες φορές ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και εκεί δεν μπορείς να το κρατήσεις. Προσέχετε λοιπόν εσείς οι εγώκεροι, είστε λίγο σε τέτοια φάση, ειδικά αν είστε γεννημένοι 7-8 του μηνός. Ενώ των τελευταίων ημερών, την άλλη εβδομάδα, την οποία πιστεύω ότι είναι πολύ, έχει αρκετούς κινδύνους, θα πρέπει να την προσέχετε ιδιαίτερα. Όμως η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα καλή αυτόν τον καιρό. Υδροχόοι μου, κάνετε έξοδο για το σπίτι σας. Mm. Κάτι κάνετε για το σπίτι, όμορφα έξοδο, αυτό που λέω εγώ γλυκά. Θα μπούμε ποτέ. Γλυκά έξοδο, θα μπείτε. Προετοιμάστε το πρώτα. Κάντε όλα τα έξοδά σας αυτόν τον καιρό. Θα έχετε μετακινήσεις αν είστε γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο, ενώ συζητήσεις υπάρχουν. Το παρασκήνιο εξακολουθεί βεβαίως να δουλεύει. Ψαράκια, έχετε ατελείωτες μετακινήσεις, συζητήσεις, επαφές, οι οποίες είναι σημαντικές. Ένα οικονομικό θέμα προωθείτε και φίλοι, βέβαια, μπορεί να σας βοηθήσουν ή εσείς να βοηθήσετε κάποιους φίλους. Έτσι λοιπόν, προσέχουμε τα βήματά μας, ενώ είναι μία μέρα η οποία μπορεί να μας κάνει να περάσουμε πολύ όμορφα. Μάλιστα. Κάτι είπε στην αρχή που λίγο δεν το αναλύσαμε.
Που, η Αφροδίτη που είναι. Η Αφροδίτη είναι στον Ταύρο. Στον Ταύρο. Και είναι καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι στο σπίτι τη, θέλουμε να φάμε. Τρώω την τυρόπιτά μα, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, πιούμε κρασάκι. Η συναισθηματική ζωή είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Θε τίποτα άλλο να πει. Όχι, ας μείνω σε αυτά εγώ προς το παρόν. Λιτσάκη, με ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.